Γεια σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στον τρελό τρελό κόσμο που δεν είναι μόνο εδώ μέσα στο στούντιο της Ζούγκλα GR αλλά μας περιβάλλει. Συνηθίζω όταν γράφω κείμενα να βάζω μια προμετωπίδα από μια φράση ενός γνωστού. Λοιπόν, έτσι θα αρχίσω και σήμερα. Αρνούμε να ζω και να σκέφτομαι χωρίς ελπίδα πως ο κάθε πολίτης θα μορφώνεται, θα εκπολιτίζεται και θα είναι ευτυχισμένος μια μέρα. Αυτό το είπε, το έχει γράψει μάλλον, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκι. Αφορμή για να ανατρέξω στον Ντοστογεύσκι μου έδωσε η κατάσταση που ζούμε αυτή την εποχή. Διχασμένοι γονείς, διχασμένοι και οι φοιτητές με το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, με τη συνεχιζόμενη απεργία των εργαζόμενων υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο. Ήρθε νομίζω η στιγμή να σκεφτούν κάποιοι πως δεν παίζουν με την καθημερινή ζωή χιλιάδων οικογενειών και πως το θέμα της εκπαίδευσης θα πρέπει να μείνει έξω από τα πολιτικά παιχνίδια, ένθεν και ένθεν, και να ρίξουν πολύ νερό στο κρασί τους ή αντιμαχόμενοι. Η κοινωνία της ανεργίας των νέων χρειάζεται νέους επιστήμονες και κάποια στιγμή θα πρέπει οι κυβερνώντες να αναλογιστούν τι δέον γενέστε. Αρκετά με την αιμορραγία των μορφωμένων που φεύγουν καθημερινά στα ξένα μετανάστες, αντίστροφα με ό,τι είχε γίνει στις δεκαετίες του 50 και του 60. Το παράδοξο είναι πως ελάχιστα ακούστηκαν στην περιβόητη... Παράδοξο λέω εγώ, παράδοξο, ερωτηματικό. Ελάχιστα ακούστηκαν λοιπόν στην περιβόητη τριήμερη παράσταση που δόθηκε στη Βουλή με την ανεπίκαιρη πρόταση δυσπιστίας, ανεπίκαιρη λέω εγώ, έτσι, για το θέμα του πανεπιστημιακού κλεισίματος. Θυμίζουμε πως η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε με την κυβερνητική απόφαση για δραστική μείωση του προσωπικού των πανεπιστημίων. Και το εκπαιδευτικό εξάμηνο έχει πλέον χαθεί, παρόλο που κάποιοι ελπίζουν ότι θα συρρυκνωθεί σε λιγοήμερη ενημερωτική εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζουν τον απεργιακό αγώνα τους όπως ακριβώς επί 9 εβδομάδες, αναφέρει η ανακοίνωση της Απεργιακής Επιτροπής Εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν μεταξύ άλλων, επικρίνουν τις δηλώσεις και τα έργα του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου. Πάντως, την περασμένη Παρασκευή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε παράνομη την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για το θέμα της διαθεσιμότητας εδώ και 2 μήνες. Διαθεσιμότητα, μετακύληση, μετακίνηση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που κρύβουν την απόλυση. Είχε προηγηθεί η προσφυγή του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, στην οποία ζητούσε να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκρινε ότι η απεργία είναι και καταχρηστική, την έκρινε μόνο παράνομη. Είναι αυτά τα τερτύπια, τα νομικά τερτύπια, μην το πούμε και πέρα αλλιώς. Με αποτέλεσμα οι απεργοί να έχουν τη δυνατότητα να εξαγγείλουν και νέα απεργία με τα ίδια αιτήματα όπως και έπραξαν. Με αφορμή τώρα αυτά που γίνονται στην εκπαίδευση, θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει κάποια όχι διαπλοκή ακριβώς, αλλά κάποια ταυτόχρονη παρουσίαση. Λοιπόν, 5 μήνες συμπληρώθηκαν από την κατάργηση της ΕΡΤ και των μαύρων στις οθόνες. Για πολλούς πολλοί είπαν ότι η εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο θύμισε μια άλλη εισβολή που είχε γίνει πριν από 40 χρόνια σε άλλες εποχές, και είναι αυτά που λέμε κάποιες αναλογίες. Την 5η λοιπόν, στις 14 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία των εργαζομένων στην ΕΡΤ μαζί με τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πολυτεχνείου, της ΟΛΜΕ, των σχολικών φυλάκων και άλλων εργαζομένων που πλήττονται από τις μνημονιακές απάνθρωπες πολιτικές. Την ίδια μέρα, στις 7 το βράδυ, θα γίνει στο Πολυτεχνείο μεγάλη συναυλία
με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη που διοργανώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και του Πολυτεχνείου. Οι εργαζόμενοι προσωρινά, όπως οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, είναι πλέον μη εργαζόμενοι εφόσον υπάρχουν οι περιστασιακά, τονίζω, εργαζόμενοι στην δημόσια τηλεόραση, όπου εκεί δεν έχει λυθεί το πρόβλημα πόσο καιρό θα είναι εργαζόμενοι, θα είναι με αλλεπάλληλες δίμηνες συμβάσεις. Είναι σαν και αυτό που είδα σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι 27.000 προσλήψεις θα γίνουν για να εργαστούν ένα πεντάμινο. Δηλαδή, 5 μήνες θα σώσουν κάποιες οικογένειες. Τέλος πάντων, μαζί μας έχω έναν νέο συνάδελφο, ο οποίος είναι και φοιτητής. Είναι ο Ανδρέας Σιαφάκας. Θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει εκείνος αυτή την απεργία που του έχει στερήσει την προσπάθεια που κάνει για να μορφωθεί. Είναι μια προσπάθεια που είπαμε ότι ήταν όνειρο ακόμα από την εποχή του Ντοστογεύσκη. Ανδρέα, για πες μου, τι έγινε λοιπόν, τη Δευτέρα πήγες στο Πανεπιστήμιο, έτσι? Καλημέρα κύριε Κώστα. Γεια σου, Ανδρέα. Τη Δευτέρα πήγα πρωί-πρωί στο Πανεπιστήμιο. Μία από τις πολλές Δευτέρες που έχω πάει εκεί πέρα. Γιατί ανά Δευτέρα πάω να ενημερωθώ, να δω μήπως άλλαξε κάτι στην κατάσταση, να μου πουν κάποια πράγματα, να με ενημερώσουν για το τι γίνεται. Και κάθε Δευτέρα παίρνω την ίδια απάντηση. Ότι κηρύσσεται μια νέα πενθήμερη απεργία από τους διοικητικούς. Αυτό. Δεν μου λες κάτι, εσύ είσαι από αυτούς τους φοιτητές που θέλουν να ανοίξει το πανεπιστήμιο αφού απολυθούν οι εργαζόμενοι σε αυτό, αυτοί που έχουν προγραφεί. Ή είσαι από αυτούς τους φοιτητές που λένε ότι πρέπει να δουλεύουν κάποιοι εκεί πέρα? Σίγουρα υπάρχει μία αγανάκτηση σε αυτό το σημείο που έχουμε βρεθεί. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ιδιαίτερα οι πρωτοετής, γιατί εγώ είμαι πρωτοετής και δεν έχω εγγραφεί ακόμα, στο σημείο να λέμε ας ανοίξει επιτέλους το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, υπάρχουν και κινήσεις στο ίντερνετ, αν ψάξετε να δείτε, που μαζεύουν υπογραφές, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Από την άλλη, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το ιερό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην εργασία και στην παιδεία έτσι όπως την έχουν οραματιστεί, έτσι όπως τη θέλουν. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι οι εκπαιδευτικοί που απεργούν, αλλά είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διακρίνεις ότι αυτοί που μαζεύουν τις υπογραφές ανήκουν σε κάποια πολιτική παράταξη? Ίσως ναι, ίσως και όχι. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το αναγνωρίσει με τη μία, δηλαδή, αλλά είναι πολύ πιθανό. Κάποια πολιτική παράταξη. Είναι πολύ πιθανό. Κάποια πολιτική παράταξη δεν έχει ξεκινήσει, ας πούμε, ή ο ΝΕΔ δεν έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια? Ναι, ναι. Ίσως είναι πολύ στραμμένοι προς τα εκεί οι φοιτητές που το επιχειρούν αυτό. Και από την άλλη υπάρχει. Θες να μας πεις αν είναι και οι φοιτητές της ΠΑΣ και μέσα? Έτσι ρωτάω, επειδή αν συμφωνεί η ΠΑΣ. Αν το ξέρεις. Σίγουρα, σε αυτό συμφωνούν. Απλά δεν δηλώνουν την ιδιότητά τους σε αυτές τις κινήσεις στο ίντερνετ με τις υπογραφές. Ναι, ναι. Όχι, ήθελα να δω αν και η ΠΑΣΚΕ ακολουθεί κάποια αυτόνομη πορεία όπως... αλλά, και από την άλλη υπάρχει και η άλλη πλευρά των, ας πούμε, αριστερών κομμάτων, νεανικών κομμάτων. Το ας πούμε... Τι, όχι, από τον αριστερό. Ήταν στη ροή του λόγου. Ναι, στη ροή του λόγου, ναι. Των αριστερών κομμάτων που, όπως βλέπουμε, προβαίνουν σε κάποιες πολύ ακραίες συμπεριφορές. Αυτό με τις καταλήψεις και τα λοιπά. Ναι, και έτσι πολλοί φοβούνται ότι ακόμα και να λυθεί η απεργία και να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα σε Υπουργό Παιδείας και Διοικητικούς, θα ακολουθήσουν οι καταλήψεις. Κάτι που είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο, γιατί όταν γίνονται οι καταλήψεις υπάρχουν και κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι, που προβαίνουν σε κάποιες βιοπραγίες και κάποιες ιστορίες καθόλου ευχάριστες και σε μια ατμόσφαιρα που είμαστε όλοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, δυστυχισμένοι, δεν χρειάζονται να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Είχα πάει πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης σε ένα συνέδριο και μου είχε κάνει εντύπωση
το κτίριο του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν πεντακάθαρο, δεν υπήρχαν πουθενά, ούτε καν αφίσες, παρά υπήρχαν ορισμένες πινακίδες ανακοινώσεων, όπου υπήρχε η ανακοίνωση της Πάσκε, της Ισπανικής Πάσκε, δίπλα αντίστοιχη στην ΟΝΕΒ, δίπλα στο ΚΚΙ Ισπανίας, ας πούμε, κτλ. Θέλω να πω ότι είδα έναν διαφορετικό πολιτισμό, ένα κτίριο το οποίο όχι έλαβε από καθαριότητα, αλλά ήταν. Ενώ αν περάσουμε από το Πολυτεχνείο σήμερα. Το οποίο είναι ένα ιστορικό κτίριο. Ιστορικό κτίριο. Είναι ιστορικό κτίριο και με το σεβασμό που έχουμε όλοι για τα γεγονότα του 1974 και με το άγαλμα που υπάρχει μπροστά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι ένα μνημείο. Και άμα το δούμε, δηλαδή οι ξένοι που περνάνε λένε εδώ. Δεν υπάρχει αυτός ο πολιτισμός που ονειρευόταν ο Ντοστογεύσκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Εύχομαι να τελειώσεις τις σπουδές σου σε άλλες εποχές που δεν θα. Εγώ βέβαια έζησα το Πανεπιστήμιο σε κάποιες άλλες εποχές. Ήταν η δικτατορία τότε. Mm-hmm. Ήταν ας πούμε μη πανεπιστήμιο, γιατί κάποιοι καθηγητές όπως ο Ζολώτας και ο Πεσματζόγλου, οι οποίοι ήταν αξιόλογοι, πάφθηκαν και δεν ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου σε αυτούς τους καθηγητές. Υπήρχαν κάποιοι υποδεέστεροι και ημνητές κάποιοι από αυτούς της Χούντας. Βέβαια, κύριε Κώστα, μια παρένθεση. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά αν οι διοικητικοί, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα, είναι ή δεν είναι χρήσιμοι. Εδώ είναι που ήθελε το θέμα της αξιοκρατίας. Δεν υπάρχει στο δημόσιο. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι το ουσιώδες. Το θέμα της αξιοκρατίας έπρεπε κάποτε να λυθεί. Αλλά πώς θα να λυθεί όταν δεν υπάρχει αξιοκρατία εδώ και χρόνια που ο κόσμος πλέον βοά για αυτό το θέμα. Και οι κυβερνήσεις υπόσχονται αξιοκρατία, αλλά βλέπουμε ότι ο Υπουργός Υγείας, για παράδειγμα, διορίζει τους ημέτερους διευθυντές στα νοσοκομεία. Ένας πολιτικός μηχανικός, ας πούμε, αναλαμβάνει διευθυντή σε ένα νοσοκομείο. Όσο αξιόλογος και να είναι ως επιστήμονας και ως πολιτικός μηχανικός, νομίζω ότι στα θέματα της υγείας ή του management, ίσως ένας καλός manager θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία, όπως και ας πούμε ότι θα λυθούν κάποτε και τα προβλήματα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό χρειάζεται να πάνε και οι άριστοι που λένε στη Βουλή. Αλλά εγώ όσους γνωρίζω, προσωπική μου άποψη, όσους γνωρίζω άριστους και τους προτάθηκαν από κόμματα να μπουν σε κάποιο κόμμα, δεν δέχτηκαν. Θα προχωρήσουμε όμως στην επικαιρότητα. Να βγάλεις το μικρόφωνο του παρεσμανίου σου. Η επικαιρότητα όμως μας καίει και μας στέλνει σε ένα θέμα το οποίο έμαθα από τα πρώτα χρόνια που ήμουνα στη δημοσιογραφία, πως δεν πουλάει. Αυτό το θέμα είναι το Κυπριακό, το οποίο χρονίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι για την περιοχή όπως είναι και το Μεσανατολικό. Το Μεσανατολικό που όλο κάθε Αμερικανός πρόεδρος έχει στο τσεπάκι τη λύση και έρχεται και λέει μάλιστα πολύ σπουδαίες κουβέντες. Το Κυπριακό λοιπόν έχει έρθει πάλι στην επικαιρότητα γιατί κάθε γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είναι αποφασισμένος να το λύσει. Έτσι έχουμε τώρα τον Ban Ki-moon, ο οποίος έχει στείλει τον Downer εκεί πέρα και υπάρχει μια διαδικασία. Θυμίζω ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από το προηγούμενο σχέδιο του ΟΗΕ, το σχέδιο ΑΝΑΝ. Θέλω να θυμίσω ακόμα ότι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, η πρώτη διαδήλωση που πήγα μαθητής ακόμα στο σχολείο, είχαν έρθει και μας πήρανε φοιτητές από τα σχολεία, μας μαζέψανε, ήταν για το Κυπριακό. Αυτό που βλέπουμε, αυτό το θέλω ζωντανό γιατί θέλω με ήχο. Να τελειώσω. Γιατί δεν έχω μιλήσει ακόμα για τον καλό μας κύριο. Λοιπόν, θυμίζουμε λοιπόν ότι είναι 11 χρόνια από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Θυμάμαι την τηλεοπτική εμφάνιση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Τάσος Παπαδόπουλος, με τη συγκίνηση εκείνη που είχε παρασύρει όλους τους
εθνικά σκεπτόμενους και φυσικά με ένα 75% είχαν καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ερντογάν, και θα ήθελα πριν διαβάσουμε τις σημερινές δηλώσεις να δούμε κάποιες άλλες δηλώσεις που είχε κάνει σε μια διεθνή διάσκεψη και είχε για το Κυπριακό και είχε αναφερθεί ακριβώς στο σχέδιο Ανάν. Μπορούμε να δούμε το βιντεάκι. Εκτός αυτού βγήκε ο Τούρκος Πρωθυπουργός λόγω ερωτήσεων του Ευρωβουλευτή Μάριου Ματσάκη, οι οποίες τον στρίμωξαν. Συγκεκριμένα σε επίσημο δείπνο συζήτησης στις Βρυξέλλες, ο Μάριος Ματσάκης ρώτησε τον Τούρκο Πρωθυπουργό αν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την ασφάλεια όλων των Κυπρίων. Όπως είπε ο Μάριος Ματσάκης, αν η απάντηση είναι ναι, θα πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα, αποσύροντας άμεσα τα κατοχικά στρατεύματα από το νησί. Ο Ερντογάν εξοργίστηκε για τους όρους εισβολή και κατοχή και δαπάνησε μεγάλο χρονικό διάστημα μιλώντας για το σχέδιο Ανάν. Referandumda Kuzey Kıbrıs sözünde durdu ve %65 Annan planına evet çıktı. Güneyde de %75 hayır çıktı. Evet mi? Doğru mu bu anlattıklarım? Güney Kıbrıs %75 hayır dedi mi? Size soruyorum. Soruma cevap ver. Soruma cevap ver. Ο Μάριος Ματσάκης πήρε ξανά το λόγο την ώρα που το ακροατήριο παρακολουθούσε αμήχανα την οργήλη αντίδραση του Ερντογάν. My question was about trusting the European Union, not about what happened 5 years ago. Now it's 2009. Isn't it time to look into the future and not into the past, Mr. Prime Minister? Thank you. Ο Ερντογάν συγχυσμένος και πάλι δεν απάντησε στην ερώτηση, αλλά άρχισε να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ενέταξε την Κύπρο στους κόλπους της. Ne kadar güzel. Bak şimdi tam bir gazeteci gibi konuşuyorsun. Ben bir gazeteci gibi konuşmuyorum. Ben olayın içerisinde olayı yaşayan birisi olarak konuşuyorum. Şansölye Merkel, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınması yanlış olmuştur demiştir. Ο Ερντογάν μάλιστα δεν δίστασε να ειρωνευτεί τον Κύπριο Ευρωβουλευτή με υποτιμητικό τρόπο. Başını istediğin kadar salla. Bizim ülkemizde güzel bir laf var da buraya yani uymaz. Yani yakışmaz buraya. Çok güzel bir laf var. Tam oturuyor buraya da. Σύμφωνα και με ανακοίνωση του Ευρωβουλευτή, η αντίδραση του Ερντογάν προκάλεσε δυσαρέσκεια και πολύ κακές εντυπώσεις στους Ευρωπαίους πολιτικούς που παρακάθονται. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν το 2009. Θυμίζω μάλιστα, όχι επισημαίνω, μια φράση που είπε ο Ερντογάν, θυμίζοντας μια δήλωση της Άγγελα Μέρκελ ότι κακώς εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα στο Κυπριακό έχει αλλάξει άρδιν. Επικεφαλής της Κύπρου βρίσκεται ο Νίκος Αναστασιάδης, υπέρμαχος του σχεδίου Αρνάν όταν ήταν αντιπολίτευση στον Τάσο Παπαδόπουλο. Αυτά παρενθετικά. Σε μια ακόμα προκλητική δήλωση που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν χτες, μιλώντας σε συνάδριο στην Πολωνία. Δήλωσε λοιπόν ότι δεν υπάρχει χώρα που να λέγεται Κύπρος. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κυπρίς, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας είπε «Δεν υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Κύπρος. Υπάρχει Βόρεια Κύπρος και μια πράσινη γραμμή μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κύπρου». Ενώ πρόσθεσε ότι στην πράσινη γραμμή υπάρχουν μονάδες ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τη δημοσιογράφο του Μάη Τουγιάν να γράφει στην εφημερίδα Γενή Ντουζέν: «Ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Πρωθυπουργός, γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει μια χώρα που ονομάζεται Κύπρος. Σε μια χώρα που λέγεται Κύπρος, τι δουλειά έχουν λοιπόν 40.000 δικοί σου στρατιώτες, γιατί η σημαία που κυματίζει της Τουρκίας σε κάθε γωνιά? Ποιος είσαι εσύ και ήταν το θέμα των βαροσίων έρχεται στην ημερήσια διάταξη που μπορεί να πεις σαν να ήταν η ιδιοκτησία σου ότι εγώ θα δώσω σπιθαμή γη στην Κύπρο ακόμα και για την πλήρη ένταξη». 11 χρόνια λοιπόν μετά το αλίστου μνήμη σχέδιο Ανάν και ενώ το Κυπριακό βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο με τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη πως η κυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι για να πάμε στο Κυπριακό
θα πρέπει να δούμε τι ατμόσφαιρα επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Λοιπόν, στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί το σκληρότερο και το χειρότερο από όλα τα προγράμματα που έχουν επιβληθεί σε χώρα της Ευρωζώνης με το περίφημο μνημόνιο της Κύπρου. Προημερών ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση του Κυπριακού προγράμματος. Σύμφωνα με το πόρισμα, η οικονομία βρίσκεται σε καλό δρόμο προσαρμογής. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Πάντα επαινούν τις θυσίες και ότι είναι σε καλό δρόμο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό, λένε οι αντίστοιχοι τροϊκανοί. Οι περισσότεροι στη διακίνηση κεφαλαίων χαλαρώνουν ομαλά. Νέα μέτρα δεν απαιτούνται. Κάπου το ξέρω και αυτό το νέα μέτρα δεν απαιτούνται. Οι φιλόδοξοι στόχοι της δημοσιονομικής προσαρμογής επιτυχάνονται. Την ώρα που επιχειρείται λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο ο έλεγχος των αποφάσεων της Τρόικα ή των πολιτικών που προτείνει, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκρεμούν προσφυγές Κυπρίων για την ακύρωση της απόφασης του Eurogroup της 25ης Μαρτίου και ιδίως κατά το μέρος που αφορά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα όπως εκτελείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Εκεί είναι νομίζω μια πολύ καλή προσπάθεια, γιατί σε άλλες υποθέσεις που εισήχθησαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενάγοντες, οι καταθέτες δηλαδή, υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία αποτελεί κοινή απόφαση στην ουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάσχει από ακυρότητα, καθότι βαραίνει πέραν των εξουσιών τις οποίες έχει παραχωρήσει η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα αυτά και προσβάλλει το δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ακολουθούν στο δημοσίευμα που πήρα από τον ιστότοπο νόμισμα της Κύπρου τα νομικά πια πρωτόκολλα, ποιοι νόμοι κτλ. Οι αγωγές των Κυπρίων ανοίγουν ένα μείζον θέμα, τη διεύρυνση της νομικής βάσης των αποφάσεων που επιβάλλει η Τρόικα. Η άσκηση των εν λόγω αιτήσεων ακύρωσης των αγωγών αποζημίωσης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της σχετικής απόφασης για το κούρεμα των καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες εντάσσεται στην προβληματική για την έλλειψη αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Νομίζω ότι μια και μιλάμε για την Τρόικα, λένε ότι ετοιμάζει τις βαλίτσες της και υπάρχει πρόβλημα αν θα επιστρέψει. Έχει σήμερα δύο συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, το γνωστό τραπεζίτη που έχουμε για Υπουργό Οικονομικών και τραπεζίτη σε εισαγωγικά και πραγματικά τραπεζίτη, αλλά που σκέφτεται δηλαδή μόνο με αριθμούς και δεν λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους. Μ' αρέσει όταν τον ακούω να μιλάει με αυτά τα στοιχεία και τα νούμερα που δίνει και γι' αυτό τον αποκαλώ τραπεζίτη. Υπάρχει δε ενδεχόμενο, λέει, υπάρχει απορία που διαβάζω σε εφημερίδες αν θα επιστρέψει η Τρόικα, δεν θα επιστρέψει, γιατί προσπαθούν να μας δημιουργήσουν και μια αγωνία για την Τρόικα και για τα ταξίδια αυτών των τριών καλών υπαλλήλων που μας έχουν στείλει οι δανειστές μας και αποφασίζουν για τη ζωή και το μέλλον μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι από μια παλιά εποχή, όχι πολύ παλιά, πριν μερικές δεκαετίες, θα δούμε κάποιους καλλιτέχνες που είχαν κάνει με μια πρόταση του Bob Geldof, του Βρετανού, σπουδαίου Βρετανού τραγουδιστή της rock. Είχαν μαζευτεί όλοι και κάνουν ένα τραγούδι για τα παιδιά της Αφρικής. Αυτό το τραγούδι το θυμήθηκα με αφορμή ότι κάτι πρέπει να γίνει για τα παιδιά των Φιλιππίνων. Μετά από αυτό τον μετά από αυτή την αποτρόπαιη καταστροφή που γνωρίζει ο κόσμος εκεί. There are people dying. Oh, when it's time to
that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Εμείς είμαστε ο κόσμος, εμείς είμαστε τα παιδιά, τραγούδησαν σπουδαίοι της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Κράτησα την τελευταία φωνή που ήταν του Ray Charles, του αξέχαστου αυτού τραγουδιστή. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς για τα παιδιά που δοκιμάζονται στις Φιλιππίνες και πόσα έχουν γλιτώσει βέβαια από την καταστροφή που προκάλεσε η θεομηνία, όπως ήθιστε να λέγεται. Ας φύγουμε όμως από εκεί και ας επιστρέψουμε σε ένα θέμα που για μας δεν έχει τελειωμό. Τη σχέση μας με τη γείτονα. Η Τουρκία, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τίμησε τον ηγέτη της Μουσταφά Κεμάλ. Εμείς εξακολουθούμε να τον λέμε Μουσταφά Κεμάλ, παρόλο που πολλοί εξακολουθούν να τον γράφουν και να τον λένε Κεμάλ Ατατούρκ. Ατατούρκ είναι ο Μεγάλος Τούρκος. Ο Μεγάλος Τούρκος είναι η Ακίνους. Όπως λέμε εμείς Εθνάρχη το Βενιζέλο, αν και δεν το θυμόμαστε και δεν το τιμούμε όπως οι Τούρκοι τιμούν τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο Μουσταφά Κεμάλ πέθανε πριν 75 χρόνια, στις 10 Νοεμβρίου 1938. Είχε γεννηθεί στο χωριό Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά το 1881. Εδώ βλέπουμε την καθιερωμένη ετήσια επίσημη τελετή που γίνεται στο Ντολμά Μπαχτσέ, την προεδρική κατοικία που πέθανε ο Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό ήταν το κρεβάτι που πέθανε και κάθε χρόνο πηγαίνουν οι επίσημοι και τον τιμούν. Το επώνυμο της οικογένειας του Κεμάλ ήταν Καγκυρογκουλαρί. Πατέρας του Κεμάλ ήταν ο Μεχμέτ Ρεσέτ Μπέι, γνωστός με το ψευδόνυμο Μάμο. Το όνομα της μητέρας του ήταν Αϊσέ. Ο πατέρας του ήταν μέλος της Τεσκυλάτ ή Μασουσά, της μυστικής υπηρεσίας που αργότερα ονομάστηκε ΜΙΤ. Παρά τις αντιδράσεις της καταπιεστικής μητέρας του, λένε οι βιογράφοι, που ήθελε να τον δει ιερωμένο, ο νεαρός Κεμάλ άρχισε τη στρατιωτική παιδεία του από ηλικία 12 χρόνων, φοιτώντας σε ειδική προπαρασκευαστική σχολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία στεγαζόταν στο σημερινό κεντρικό κτίριο της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εν συνεχεία, ο νεαρός δόκιμος, παρότι ήταν έρεπε στην άσωτη ζωή και την προκλητική, ασυμβίβαση για το μουσουλμάνο στρατιωτικό, ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές του στο μοναστήρι και την Κωνσταντινούπολη. Όπως κάθε πρωί στις 9 και 5 προχθές ήχησαν οι σιρήνες στην Τουρκία την ώρα του θανάτου του πρώτου Προέδρου και Ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, ενώ οι σημαίες κυμάτιζαν με σύστιες. Ο σημερινός Πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιούλ, κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο του Κεμάλ στην Άγκυρα, ενώ αντιπροσωπεία των Τούρκων αξιωματούχων κατέθεταν λουλούδια στο κρεβάτι που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μουσταφά Κεμάλ στο παλάτι Ντολμάν Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Τα θυμίζω όλα αυτά γιατί είχαμε και εδώ ένα επεισόδιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Λοιπόν, επειδή οι ελληνικές αρχές έβαλαν προσκόμματα, όπως υποστηρίζουν Τούρκοι βουλευτές, σε τουρκική αποστολή που κατευθυνόταν με το τρένο στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσει το θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ, σημειώθηκε μια πρωτοφανής πρόκληση σε ελληνικό έδαφος από ομάδα Τούρκων με προορισμό τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθούν στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ στις 9 το πρωί. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο Υπουργός Υγείας Τουρκίας με καταγωγή από τη Θράκη, Μεχμέτ Μουεζίνογλου, βουλευτές και δημοσιογράφοι, όλοι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν εκεί το θάνατο του Κεμάλ. Όπως γράφει η Μιλιέτ, σκάνδαλο στο τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα αυτή των Τούρκων ακινητοποίησε το τρένο επί ελληνικού εδάφους στις 9 και 5 το πρωί για να ψάλει τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας, όπως γίνεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τρομερό το να τιμήσουν τον Κεμάλ εκεί στη Θεσσαλονίκη που έχει γίνει η κατοικία που είχε μετακομίσει η οικογένειά του, όπου έζησε κάποια χρόνια, ένας σπουδαίος για τους γείτονες πολιτικούς, άσχετο αν εμείς θρηνούμε την ήττα του 22 από τον Κεμάλ.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δείγμα πολιτισμού να αποδίδονται τιμή έστω για έναν εχθρό μας, σε εισαγωγικά, που αργότερα βέβαια ήταν μαζί με τον Βενιζέλο, εκείνος ο οποίος υπέγραψε μια σειρά από συνθήκες που έβαλαν τις βάσεις την τουρκοελληνική, ελληνοτουρκική λυκοφιλία, να το πούμε λαϊκά. Εκείνο που ενοχλεί είναι ότι ο θόρυβος που έγινε και οι εξηγήσεις που προσπάθησαν να δοθούν απολογητικά από την ελληνική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ έδειξε ότι καθυστέρησαν και η αμαξοστοιχεία που έφερνε από την Κωνσταντινούπολη στα σύνορα τα ελληνοτουρκικά την αμαξοστοιχεία, κάποιες ώρες, δεν ξέρουμε ακριβώς, αυτό είναι δικό τους θέμα. Καθυστέρησαν επίσης και στα σύνορα, γιατί είχαν βάλει, λέει, όλα τα διαβατήρια σε μια σακούλα για να τα δώσουν και να τελειώνουν. Ενώ ήθιστε, επειδή μπαίνουν σε χώρα της Σέγγεν, να γίνεται ταυτοπροσωπεία του προσώπου με το διαβατήριο. Και ώσπου να μοιραστούν τα διαβατήρια κτλ. Μετά άλλοι είπαν ότι έπαθε βλάβη η αμαξοστοιχεία, αλλά ότι υπήρχε ομίχλη και εμπόδιζε την πορεία της αμαξοστοιχείας. Έγινε και αυτό το περιστατικό και κινδυνεύσαμε να έχουμε ένα, ας πούμε, διπλωματικό, μια διπλωματική ψυχρότητα σε μια εποχή που το τελευταίο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους με τους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει, στην Τουρκία δεν είναι και αυτή η καλύτερη εποχή, γιατί εκτός από το πρόβλημα που έχει με τη συμφωνία που υπέγραψε με τους Κούρδους η κυβέρνηση Ερντογάν, οι οποίοι οι Κούρδοι φύγανε, οι περισσότεροι Κούρδοι αντάρτες του PKK και πήγανε στο Ιράκ, έχει και μια άλλη ιστορία που έχει ξεκινήσει που δημιουργεί εσωτερικές τριβές. Αυτή με τη νομιμοποίηση της μαντήλας που είχε απαγορευτεί από τον Κεμάλ Ατατούρκ και το κοσμικό τουρκικό κράτος, ο μετριοπαθής, σε εισαγωγικά όπως θέλουν να μας τον αποκαλούν, Ερντογάν, είπε ότι η μαντήλα πρέπει να επιστρέψει και σιγά σιγά γίνονται κάποιες προσπάθειες οι οποίες για μας δεν είναι και τόσο εύκολα κατανοητές. Άσχετο αν και εδώ έχουμε συνηθίσει, ιδίως σε κάποια χωριά, οι χείρες από τη στιγμή που χάνουν τον άντρα τους να φοράνε μαντήλα, γιατί έτσι λέει το επιβάλλει το έθιμο και η θρησκεία. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα στα μουσουλμανικά κράτη η μαντήλα είναι υποχρεωτική και κάποιες γυναίκες μάλιστα το θεωρούν υποχρέωσή τους και υπεραμείνον του δικαιώματος. Το πιο τελευταίο επεισόδιο είναι στα τουρκικά δικαστήρια. Επιτράπηκε να φορούν οι δικηγόροι μαντήλα και οι γυναίκες δικηγόροι που πηγαίνουν στα δικαστήρια είναι πολύ περήφανες πλέον ότι δεν είναι υποχρεωμένες όταν μπαίνουν στα δικαστήρια. Τις υποχρεώναν να βγάζουν τη μαντήλα. Όπως είναι θέμα και στη Βουλή, απαγορεύεται οι γυναίκες να πηγαίνουν με παντελόνια. Και τέθηκε θέμα από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το κύριος κόμμα της αντιπολίτευσης, να επιτραπεί σε μια βουλευτίνα να φορέσει παντελόνια, γιατί έχει χάσει το ένα πόδι της και με τον τρόπο αυτό κρύβει την αναπηρία της. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που εμάς μας φαντάζουν κάπως ίσονο σημασίας όταν βλέπουμε πώς κυκλοφορούν οι δικοί μας βουλευτές και κυρίως οι βουλευτίνες, οι νεαρές κυρίως βουλευτίνες που πάνε και με μπλουζάκια τις καλοκαιρινές μέρες ξεμανίκωτες και έγινε θέμα κάποτε σε ορισμένους συντηρητικούς κύκλους χωρίς αυτό να επηρεάσει βέβαια τίποτα. Θέλω να πω ότι στην Τουρκία που υπάρχουν διάφορων ειδών προβλήματα, προστέθηκε και αυτό τώρα με την νομιμοποίηση της μαντήλας, το οποίο το θεωρεί επίτευγμα του ο Πρωθυπουργός Ερντογάν και έχει προκαλέσει αντίδραση.
Ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της απαγόρευσης μαντήλα στα πανεπιστήμια. Θα λυθεί και αυτό, πιστεύω. Και όπως και στη Γαλλία απαγορεύεται, λέει, να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια με μαντήλα οι φοιτήτριες από την Αλγερία και από τα κράτη αυτά τα ισλαμικά που έχει πολλούς μετανάστες η Γαλλία. Νομίζω ότι αυτά είναι προβλήματα που δεν κοσμούν τον πολιτισμό. Ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, αυτό που λέμε, σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση και όχι προκλητική. Αρχίσαμε την εκπομπή με μια δήλωση του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Γιατί χτες γιορτάσαμε τα γενέθλια του μεγάλου συγγραφέα ή διακεκριμένου φιλόσοφου, γιατί τα κείμενά του νομίζω ότι είναι φιλοσοφικά κείμενα παρά απλά μυθιστορήματα. Στο Ρωσία τώρα μάλιστα βλέπω ότι μέσω του Twitter μια σπουδαία φιλόλογος και η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Ντοστογεύσκη, η Λουντμίλα Σαράσκινα, έδωσε ορισμένες απαντήσεις σε σχέση με τον Ντοστογεύσκη. Εμείς ανασύραμε από το πλούσιο θεματολογικά YouTube ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο όπου ο Ντοστογεύσκη, ο ηθοποιός που υποκρίνει τον Ντοστογεύσκη, διαβάζει αποσπάσματα από κείμενα του σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα. Θα το δούμε και θα προσπαθώ να μεταφράσω τους υπότιτλους, να βγάλουμε μόνο το ζούγκλα για να φαίνονται υπότιτλοι. Αρνούμε να ζω και να σκέφτομαι χωρίς ελπίδα ότι ο κάθε Ρώσος θα μορφωθεί, θα εκπολιτιστεί και θα ζήσει κάποια μέρα ευτυχισμένος. Αυτός είναι ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Να ακούσουμε και λίγο το φυσικό ήχο. Ήμουν ένας από αυτούς που είχε ταχθεί να καθοδηγήσει το λαό πίσω στην κληρονομιά του. Πίσω στην κατανόηση και στην παραδοχή του πνεύματος δεν προλαβαίνω, μπορεί να το σταματήσει λίγο. Και στα πιστεύω όλα αυτά τα σκεφτόμουν όταν ήμουν φυλακισμένος. Όπως είναι γνωστό, έζησε και αυτό ο Ντοστογεύσκη για τις προοδευτικές του ιδέες. Κάποτε ονειρευόμουν ότι ήμουν ο Περικλής και ο Δαμοκλής, άλλοτε ένας χριστιανός και άλλοτε ένας χριστιανός στην εποχή του Νέρωνα. Το αισθανόμουν αυτό από την καρδιά μου και από την ψυχή μου και μέσα από χρυσαφένια σύννεφα. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, μπορείτε να προσδιορίσετε τον όρο ονειροπόλος. Ονειροπόλος είναι μια αμαρτία που υλοποιείται. Η πραγματικότητα κάνει τον ονειροπόλο να ανατριχιάζει. Ένα άτομο χάνει την ηθική του και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους που να του σέβεται. Και αυτά προσπάθησα να δώσω στις νουβέλες μου. Ο Δον Κιχώτης ήταν ένας χαρισματικός χαρακτήρας που άξιζε τον κόπο να τον διαβάσεις, γιατί ήταν και αστείος. Έτσι προσπάθησα να δώσω, λέει ο Ντοστογεύσκη, και εγώ μερικούς χαρακτήρες
που να αξίζουν τον κόπο, γιατί ήταν ευχάριστοι και προκαλούσαν γέλιο. Από τη φιλοσοφία του Ντοστογεύσκη και το μικρό αυτό αφιέρωμα στον σπουδαίο Ρώσο συγγραφέα, ο οποίος έχει γαλουχίσει, πιστεύω, εκατομμύρια αναγνώστες στον κόσμο που τον θαυμάζουν, και εγώ είμαι ένας από αυτούς που θαυμάζω τη φιλοσοφική σκέψη του συγγραφέα Ντοστογεύσκη. Θα περάσουμε σε πάρα πολύ κοινά πράγματα, προβλήματα καθημερινά που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας στην Ιταλία, μια χώρα του Νότου που έχει πληγεί και αυτή από την οικονομική κρίση και τώρα πλήττεται από μια άλλη ιστορία, από την επιστροφή της Λιβύης στο δυτικό τρόπο σκέψης που προσπαθούν να εισάγουν τα στρατεύματα που βοήθησαν την επανάσταση εναντίον του Καντάφη. Ένα πολύ πολύ κρύο χειμώνα προβλέπεται να αντιμετωπίσουν οι Ιταλοί. Και αυτό γιατί στη Λιβύη αποφάσισαν κάποιοι που κάνουν απεργία και έχουν μειώσει την παραγωγή από 250.000 βαρέλια από 1,6 εκατομμύρια την ημέρα που ήταν εδώ και 6 μήνες. Έτσι, στην Ιταλία, μας λέει αυτό το βίντεο που παρακολουθούμε, διακόπηκε η ροή του φυσικού αερίου από τη Λιβύη εξαιτίας διαδηλώσεων με αίτημα την παραχώρηση περισσότερων δικαιωμάτων στη μειονότητα των Αμαζίγ. Θα πούμε κάτι μετά γι' αυτό. Διαδηλωτές Αμαζίγ τον προηγούμενο μήνα είχα καταλάβει το λιμάνι στο συγκρότημα Μελίτα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, σταματώντας τις εξαγωγές πετρελαίου από εκεί. Το λιμάνι διαχειρίζεται η Λιβική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου και η Ιταλική Εταιρεία ΕΝΗ. Προσπαθήσαμε να τους πείσουμε να μην κλείσουν τον αγωγό, αλλά είναι πλέον κλειστός, είπε στο Reuters ο Μουνίρ Αμπού Σαούντ, επικεφαλής τοπικής ένωσης εργατών, αναφερόμενος στον αγωγό μεταφοράς αερίου Green Stream. Εδώ και μερικές ημέρες παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις ορισμένων κοινοτήτων και ακτιβιστών στον τερματικό σταθμό. Σήμερα οι διαδηλωτές διέκοψαν τη ροή φυσικού αερίου από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ανέφερε εκπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας ΕΝΗ, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο. Τι μπορεί να κάνει όμως η λιβική κυβέρνηση που δεν ελέγχει πλέον τη χώρα? Ήδη στην Ανατολική Λιβύη υπάρχει κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ανατολικής Λιβύης. Είναι ένα επακόλουθο αυτό της επέμβασης που πρωτοστάτησε ο προηγούμενος πρόεδρος της Γαλλίας, Σαρκοζή, μπροστάρις των αμερικανικών σκέψεων ότι πρέπει να φύγει ο Καντάφη για να σωθεί η Λιβύη. Τώρα, το πώς σώθηκε η Λιβύη το βλέπουμε. Η Λιβύη, όπως και το Ιράκ, κατακαιρματίζεται. Υπάρχει ένας συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος, παρόλο που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, και οποτεδήποτε βρίσκω φιλμάκι από τη Λιβύη θα το βάζω, γιατί και εμένα μου προκαλεί ενδιαφέρον να δω τι έγινε μετά τον Καντάφη σε αυτή τη χώρα που σώθηκε από την δυτική ιδεολογία. Και μια και μιλάμε για αυτό τον τρελό κόσμο, θέλω να πάμε σε μια άλλη ιστορία που μας απασχόλησε και χτες, και είναι η ιστορία με το Ιράν. Λοιπόν, μπορεί να μην τα πέτυχαν το Σαββατοκύριακο να βρεθεί συμφωνία ανάμεσα στις 6 στους 5 του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Γερμανία και το Ιράν, και να μετατέθηκε η διάσκεψη και οι ειρηνευτικές συνομιλίες, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για τις 20 Νοεμβρίου. Επιτεύχθηκε όμως μια συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και το Ιράν, που εδώ και 2 χρόνια είχαν διακόψει διπλωματικές σχέσεις και επαναλήφθηκαν. Υπάρχει δηλαδή μια ατμόσφαιρα αισιόδοξη στην ιστορία με το Ιράν που κάνει τον κόσμο να ελπίζει, όλους εκτός των Ισραηλινών, και μιλάμε όχι για τον Ισραηλινό λαό, ο οποίος και αυτός υποφέρει από τις αποφάσεις της κυβέρνησής του, γιατί επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς Ισραηλινούς και συναδέλφους,
αλλά και ακαδημαϊκούς και διαφόρους άλλους, οι απόψεις δίστανται για το θέμα του Ιράν. Όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ είναι μια πυρηνική δύναμη μυστική, κρυφή στη Μέση Ανατολή. Εντύπωση μου έκανε μια άλλη μικρή είδηση που θα σας τη διαβάσω, γιατί στη Βρετανία έγινε πρόταση για υποχρεωτική εκπαίδευση από την ηλικία των 2 χρόνων. Τα παιδιά θα πρέπει να ξεκινούν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προτείνει η Βαρόνη Σάλι Μόργαν, πρόεδρος της Ofsted, του οργανισμού που υποβλέπει την λειτουργία των σχολείων στη Βρετανία. Αυτή είναι η Βαρόνη. Με τον τρόπο αυτό υποστήριξε λοιπόν ότι θα ήταν πιο εύκολο να εξαλειφθούν οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις, οι οποίες παρατηρούνται μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών μαθητών. Στη Βρετανία ισχύει βέβαια το σύστημα εκείνο όπου υπάρχουν τα ακριβά σχολεία και τα πανεπιστήμια, όπου πηγαίνουν γόνοι διακεκριμένων οικογενειών, της ελίτ δηλαδή. Η Βαρόν λοιπόν αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού δικτύου για μαθητές από 2 ως 18 ετών, το οποίο θα βοηθάει τα παιδιά από μη προνομιούχες οικογένειες να είναι έτοιμα για το σχολείο που πηγαίνουν τώρα στη Βρετανία όταν φτάσουν στα 5 χρόνια. Στα 5 τους χρόνια τα παιδιά. Η έγκαιρη επαφή των παιδιών με την υποχρεωτική εκπαίδευση, είπε η Βαρόνη Μόργαν, μπορεί να βοηθήσει να εξαλειφθεί το χάσμα των 19 μηνών που παρατηρείται μεταξύ των επιδόσεων των φτωχών και των πλούσιων μαθητών μέχρι τα 5 έτη που ξεκινούν στο σχολείο. Πολλά παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχες οικογένειες έχουν χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, δεν επικοινωνούν καλά, ενώ δεν είναι έτοιμοι να διδαχτούν και να μάθουν στο σχολείο. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στη Γερμανία μεταξύ των Χριστιανδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι διαβουλεύσεις, γιατί έχουμε μάθει ότι να ελπίζουμε ότι οι Σοσιαλδημοκράτες σκέφτονται αλλιώτικα. Εγώ νομίζω ότι σκέφτονται γερμανικά. Αλλά όπως διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle, αδυναμία συνεννόησης ή κίνηση τακτικής, αναρωτιέται ο συντάκτης, διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, Μέρκελ σοσιαλδημοκρατών καθυστερούν, καθώς πληθαίνουν τα μέτωπα της διαπραγμάτευσης. Έτσι θα περιμένουμε να γίνει η κυβέρνηση στη Γερμανία, για να δούμε τι θα γίνει με εμάς εδώ πέρα, τι θα αποφασίσει ο νέος Υπουργός Οικονομικών, που θα είναι Σόιμπλε νούμερο 2, σας έχω πει, χωρίς να είμαι προφήτης, δεν έχω καμία γυάλα μπροστά μου, γυάλινη, κρυστάλλινη. Μετά θα περιμένουμε τις ευρωεκλογές, να δούμε τι θα αποφασίσει η νέα δομή του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις που κανένας δεν τις παίρνει υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτόν τον τρελό κόσμο που προσπαθούμε καθημερινά να σας περιγράψουμε, και σας ευχόμαστε άλλο ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.